Ο νεαρός ναυτεργάτης που βλέπετε με μπλούζα της Χρυσής Αυγής και τατουάζ με μέανδρους να μιλά σε εκδήλωση του κόμματος στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος ήταν ανάμεσα στην παρέα των Χρυσαυγητών που βρίσκονταν το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στην καφετέρια το Κοράλι, υποστηρίζει στην κατάθεσή του αυτόπτης μάρτυρας, στενός φίλος του θύματος. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ιωάννης Λαγός, τον Αύγουστο στην ίδια συγκέντρωση απειλούσε με εξόντωση των μελών του ΚΚΕ στο Πέραμα. Οι Λακέδες, οι ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Οι δηλώσεις του Ηλία Παναγιώταρου στην ίδια εκδήλωση ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα σε σωστή τους κατεύθυνση. Η κατάθεση του φίλου του θύματος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Περάματος είχε καταγγείλει στον Αριοπάγο ότι η επίθεση σε βάρος του αλλά και άλλων αυτεργατών είχε προαναγγελθεί και άρα η Χρυσή Αυγή είναι τρομοκρατική οργάνωση. Θεωρούμε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Αυτό το αποδεικνύουν και, αν θέλετε, οι προαναγγελίες των επιθέσεων. Δηλαδή, θα θυμίσω ότι 8 Αυγούστου, λίγο καιρό πριν την επίθεση που δεχτήκαμε, με επίσκεψη στη ζώνη τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Μίχος Λαγός, Παναγιώταρος, και βίντεο που υπάρχει ακόμα και σήμερα στο διαδίκτυο, προαναγγέλλεται η επίθεση στην οποία δεχτήκαμε. Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης είχε επίσης καταγγείλει ότι συγκεκριμένος Χρυσαυγήτης εμπλέκεται και στα δύο γεγονότα, στον ξυλοδαρμό μελών του ΚΚΕ και στη δολοφονία του Παύλου Φίσα.